Πες στον Νικολακό. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Αντώνη, είναι όλα καλά. Ναι. Καλά, εντάξει. Να κάνουμε. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πήγε και, το... και η κούπα στη Μήλο. Ωραία. Πήγε στη Μήλο, ναι, ναι, να χαιρετήσουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος κούπας? Υπεύθυνος κούπας, ποιος είναι? Ο Γιώργος Οπλέσας. Υπεύθυνος κούπας. Είναι ο Γιώργος Οπλέσας. Που οργανώνει αυτά τα event. Τα οργανώνει ο Πλέσας, όντως. Υπάρχει ολόκληρο team στον Ολυμπιακό. Ναι, ρε, παιδί, για το κάθε τι. Πες ό,τι χάνεται. Σε ποιο δάνε θα πει ο Μαρινάκης σας? Λοιπόν, τι να χαθεί τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι, όλοι ρωτάτε πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Τι δεν εγώ έχουν θέλω... νόημα. Δεν έχει νόημα το τέτοιο. Να, μετά έτσι δεν, γίνεται δεν το έχει όνομα, κανένα νόημα το αν χαθεί η κούπα. Το είναι σοβαρό τώρα να μου λείπει. Έχει, να δεν έχει νόημα αν χαθεί η κούπα. Αν δεν είναι δυνατόν. Πώς δεν έχει. Καταρχάς θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη Μήλο και στους γνωστούς σε όλους. Πήγαινε συνέχεια μόνιμα. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο. Εγώ έχω πάει τρεις φορές στη Μήλο, τρεις φορές μου έχουν πει α, εδώ ήταν ο Νικολακόπουλος. Ναι. Στα Γλαρονίσια, σε όλους τους φίλους κλπ. Και μου λέτε εσείς το άμα χαθεί η τέτοια τώρα. Το Μήλος Μπιτς και τέτοια. Λοιπόν, να πούμε ότι... Α, να συνεχίσω από κάτι χθες που έλεγα ότι μπορεί να γίνει πιο επιθετική ομάδα βάζοντας, πώς το λένε, έναν παίχτη πίσω από τον Ελκαμπή, για παράδειγμα το Βέλντι ή το Μασούρα. Να πω ότι, να εξηγήσω ότι εννοώ, δεν εννοώ να παίζει επειδή θα είναι πίσω από τον επιθετικό δεκάρι. Είπαμε να παίζει, να είναι πιο γεμάτη περιοχή. Δεν είναι δεκάρι. Γι' αυτό είδες και κάναμε την κουβέντα χθες. Ναι, δεν είναι δεκάρι ούτε ο Μασούρα ούτε ο Βέλντι, ούτε αν παίξει με 4-4-2 Γιάρεμπι κλπ. Όμως γεμίζεις περισσότερο την αντίπαλη περιοχή. Ναι, ακριβώς αυτό εννοούσα. Όχι να παίξει με δεκάρια. Ναι, αυτό τώρα που ενσωματώθηκε πάλι στην ομάδα ο Ανδρούτσης, μπορεί να είναι και αυτός μια λύση. Γιατί ως δεκάρι έχει ξεκινήσει. Ενσωματώθηκε. Έτσι λένε σήμερα ότι ενσωματώθηκε. Ο Ανδρούτσος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει κάνει. Έτσι έχει ξεκινήσει. Δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία το παιδί. Δούλευε μόνος του. Ήταν σε βιδώνει ρε ο άλλος. Σου λέει ότι τον Ανδρούτσο να αναλάβει δεκάρι. Τον βιδώνω, λέω ότι μια λύση. Μόνο να τον βιδώνει τώρα. Μία λέει για τον Παπακανέλο, μία για τον Παπακανέλο. Έπρεπε να παίζει. Τον βλέπει τον Έσκα. Παπακανέλο έπρεπε να παίζει για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αφού τον έχει. Δεν τον έχεις για να τον έχεις διακοσμητικό. Πρέπει να ξεκινάνε. Βεβαίως. Αν υπάρχει ανάγκη να παίξει κάποιος εκεί πέρα, αυτός πρέπει να παίξει. Εγώ νομίζω ότι γενικά στο ποδόσφαιρο, γενικά δεν μιλάω ειδικά ούτε για τον Παπακανέλο, ούτε για τον Α, ούτε για τον Β, ότι πρέπει τα νέα παιδιά να μπαίνουν με νορμάλ συνθήκες και όχι με συνθήκες στις οποίες μπορεί να τους κάψεις. Για παράδειγμα στο χθεσινό προχθές το 0-0 με τον Πανετολικό είδαμε ότι μπήκε ο Κωστίνια, ένας παίκτης που δεν είναι μικρό παιδί, είναι κοντά 25 ετών, παίζει 4 χρόνια ξέρω πρώτη κατηγορία 3-4 στην Πορτογαλία βασικός και τον είδες ότι κόπηκαν τα πόδια του. Το παιδί δεν μπορούσε να περάσει σέντρα από το πρώτο δοκάρι. Έκανε την ασφαλή πάσα έκανε. Ποδοσφαιριστής είσαι. Κόπηκαν τα πόδια του. Άρα κόβεται τα πόδια σου, δεν είσαι για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, θέλω να δηλαδή. Πω μπορεί και να μην είναι αλλά... Τώρα θα βάλει τον Παπακανέλο ρε ναι τι. Για να δείξει ότι μπαίνει μέσα και χαλάει κόσμο. Γι' αυτό τώρα, εντάξει, είναι πιο εύκολο να το κάψεις τον κάθε τέτοιο παιδί παρά να σου δώσει λύση. Θα έχουν πάει η βασική άσχημα θα βάλεις τον πιτσιρικά να καθαρίσει. Εγώ λέω κάτι όχι για τον Παπακανέλο. Το λέω γενικά για όλους τους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Ναι, λέγει. Αν ένας αξιολογείται για να βρίσκεται στην πρώτη ομάδα, πρέπει να παίζει. Δεν υπάρχουν... Αν δεν παίζει, δεν είναι... πρέπει υπάρχουν να είναι 20, στην πρώτη υπάρχουν 27, ομάδα. Υπάρχουν 27, δεν μπορούν να παίζουν 27. Βεβαίως, αλλά όταν υπάρχει 27. Ανάγκη σε μια θέση και κρίνει εδώ πέρα η κριτική που γίνεται στο Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει ανάγκη να παίξει κάποιο στη θέση του Τσικίνιο. Να πούμε πως είναι ο Λέο Χτάρι φέτος. Λοιπόν, ωραία. Αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά τη δεδομένη στιγμή είναι αυτός. Περίμενε. Για μένα πρέπει να παίξει. Περίμενε. Μπορεί να αγαπάτε παίξεις που δεν παίζουν. Εγώ αγαπάω παίξεις που παίζουν. Δεν ισχύει. Έχεις βάλει τη βασική ενδεκάδα. Ναι. Πάει κατά διαόλου. Ναι. Κάποιος πρέπει να καθαρίσει το μάτς. Ναι. Να βρεις τον, αυτόν που δεν έχει παίξει ξανά. Τι να κάνουμε. Αν αυτόν έχει παίξει. Εδώ παραπέμπει ο Γουίλιαν και δεν το καθαρίζει. Μα ο Γουίλιαν είναι ανέτοιμος. Ο Παπακανέλος έχει κάνει κανονική προετοιμασία. Και έχει παίξει 10 μάτς βασικός. Έχει παίξει στην πρώτη ομάδα. Θα μπει μέσα για να καθαρίσει την πρώτη ομάδα. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια βασικά. Ναι, στην προετοιμασία. Εντάξει. Γι' αυτό τον πήρε στην προετοιμασία. Γιατί τον πήρε στην προετοιμασία. Εγώ αυτά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο κύριος Τζόλης. Ο κύριος Τζόλης έκανε ντεμπούτο σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε το πρωτάθλημα, ήταν play-off, έχανε 0-1, γύρισε ο προπονητής στον πάγκο, είπε αυτόν έχω, μέσα αγόρι μου μέσα, μπήκε μέσα, έβαλε γκολ, έγινε ο Τζόλης. Έτσι γίνονται οι ποδοσφαιριστές. Δεν γίνονται με δημοσιεύματα οι ποδοσφαιριστές, ούτε με παραμύθια οι ποδοσφαιριστές. Γίνονται όταν μπαίνουν στο γήπεδο και παίζουν. Έχεις πρόβλημα κύριε στο 10. Αυτόν έχεις.
αυτόν θα βάλεις. Και αύριο, αν αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί, θα φέρεις, ξέρω εγώ, ποιον, τον Τζοβάνι 20 χρονών, 25. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να παίζεις. Αν δεν παίζεις, γεια σας. Και δεν έχω να πω τίποτα. Εσύ δεν έχεις να πεις. Σιγάρε, έκανε διάγγελμα και εσύ και πει. Ναι, έκανα και εγώ μια στιγμή σου, κάνω ένα διάγγελμα. Πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι εξαιρέσεις που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Όχι, όλοι οι παίχτες που έχουν κάνει καριέρα έτσι ξεκινήσανε. Μπήκαν μέσα και παίξανε. Ποδοσφαιριστής που δεν έχει μπει να παίξει, δεν έγινε ποδοσφαιριστής. Ποιος εσύ, μπήκε μια μέρα ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης, ο μεγαλύτερος. Ο Φορτούνης, μπήκε στο μπήκε. Ο μεγαλύτερος παίκτης έχει μπει σε κάποια στιγμή να προετοιμάστε. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ, μπήκε μέσα 19 χρονών και χάλασε κόσμο στο ΑΚΑ, 2-2. Και μετά πήγε στη Γερμανία. Πήγε στη Γερμανία. Ωραία, και μετά είχε περιπέτειες. Είχε περιπέτειες διάφορες. Οι ποδοσφαιριστές έχουν και περιπέτειες. Αλλά για να παίξεις πρέπει να παίξεις. Δεν ξέρω, είναι μια που... Να σας θυμίσω ότι στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός, επειδή είχε ανέτοιμο τον Ελκαμπή, έβαλε σέντερ φορ τον Κοστούλα. Πολύ καλά έκανε. Σωστά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, ο Κοστούλας δεν ανταποκρίθηκε, να το πούμε ευγενικά, ας πούμε. Ναι. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πεις ότι είναι παράλογο και περίεργο και τέτοια. Όχι, λέω απλά. Σου λέει ότι... δεν είναι έτοιμος τώρα. Δεν ξέρω αν μπήκε ποτέ στα πρωτάθλημα. Δηλαδή να τον διώξουν επειδή 30 λεπτά δεν έπαιξε καλά. Όχι, αν μήχρο. Τον πιστεύεις, επιμένεις. Τι συνέχεια. Βεβαίως. Θα πάρεις το πρωτάθλημα για να δεις αν θα σου βγει. Τι κάνουμε. Αν είσαι μια ομάδα που πρέπει τα παιδιά αυτά να είναι απαραίτητα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αν ο Κοστούλας είναι το τρίτο center forward του Ολυμπιακού, ο Κοστούλας θα παίξει. Σου λέει δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν περιμένει να είναι έτοιμος. Μα στο Βόλο δεν υπήρχε κανένα. Στο Βόλο ήταν ο Ελκαμπή τραυματίας και ο Γιάρεμς. Εάν δεν υπήρχε κανένας, αν δεν υπήρχε κανένας και, στο, και προχθές, θα έπαιζε κάποιος μικρός. Αλλά υπήρχαν άλλοι παίκτες. Μα για μένα, με συγχωρείτε, χθες άκουσα πολύ προσεκτικά, δεν είπα τίποτα. Το να βάλεις το Γουίλιαν, που το παιδί φαίνεται ότι δεν έχει κάνει προπονήσεις, αντί να χρησιμοποιήσεις έναν παίκτη, ο οποίος τον έχεις από τον Ιούνιο μέχρι τώρα και έχει κάνει προετοιμασία. Συγγνώμη, αλλά κάτι δεν κάνει σωστά, ρε φίλε. Τότε τι την κάνεις την προετοιμασία, τι τον παίρνεις τον άλλο μαζί. Για ποιο λόγο τον χρησιμοποιείς. Το Γουίλιαν γιατί τον πήρες. Για να είναι έτοιμος και όταν να παίξει κάποια στιγμή. Να παίξει, όταν είναι έτοιμος. Ακριβώς για να ετοιμαστεί ο κάθε παίχτης. Τι, πρέπει να παίζει στα μάτια αυτά. Πρέπει να πάρει παιχνίδια. Διαφωνώ. Σε αυτό όμως όχι. Από πώς θα διαφωνήσει. Κώστα, πρέπει να βγάλει την προπόνηση να παίξει. Ξέρεις πόσες προπονήσεις έχει κάνει με την κανονική ομάδα ο Γουίλιαν. Στο Ρέντι. Άμα δεν ξέρω εγώ ποιος ξέρει. Δύο. Δηλαδή, ναι, με δύο προπονείς θα πει απέξι. Δεν είναι δύο, είναι 5-6, αλλά τέλος πάντων. 1,5 είναι. Δηλαδή μην μου βάζεις αυτά που είπαν όλοι. Είχαν πάει στο Ντουμπάι και μέναν αυτοί εκεί πέρα και τρέχαν μεταξύ τους. Δεν τρέχει. Λέω με την ομάδα την κανονική. Τι εννοείς για να πάρει με τους άλλους να συνδυαστεί. Ναι, εγώ θα σου πω να μάθει πώς τους λένε, ρε. Περίμενε εσύ. Ναι. Βάζεις ένα παίκτη ο οποίος είναι 36 χρονών σε ένα μάτσο που σου έχει στραβώσει. Ωραία. Δεν θα βάλεις ένα 17χρονο μπάσκετ στο πάρει. Αν ο 17χρονος είναι η επιλογή, μου λέμε τα ίδια τώρα. Πρέπει να είναι πάνω τα ίδια λεμέρες. Διαφωνείτε. Γι' αυτό, γιατί έβαλες τον Γουίλαν μέσα στην εξίσωση. Γι' αυτό. Ο Νικολακόπουλος τον έβαλε. Εσύ τον έβαλες. Εγώ, ο Μεντιλίμπαρ τον έβαλε. Βασικά ο Μεντιλίμπαρ τον έβαλε. Άσε μάρε με τον Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο. Πώς, εγώ τον βάζω. Δεν ξέρω κι εγώ. Κοίταξε, με τον Κάρπετ, άμα ξεκινήσει με τα παιδιά, ή δεν θα θέλει κανένα να βλέπει, θα λέει ότι θέλει να τους βλέπει. Δεν βγάζει άκρο, οπότε τους σταματάω. Όχι, όχι. Πάμε για ειδήσεις. Ο Καρπετόπουλος θέλει οι ποδοσφαιριστές που είναι σε μια ομάδα να παίζουν. Όχι, δεν θέλει. Όχι, να μην παίζει. Δεν θα έχει την τελευταία κουβέντα. Πες μου, Κώστα, θέλει να πάμε για ειδήσεις. Θυμάστε που λέγαμε πόσοι βαθμοί χρειάζονται για να περάσει από τον κύριο Παλίνκ. Σας είχα πει γύρω σε 9. Ναι. Βγήκε τώρα ο Δημάτος, είδα, και είπε ότι με 8 βαθμούς βάσει προσομοιώσεων UEFA κλπ. Ναι. Περνάς. Στα έχω πει εγώ πριν από 15 μέρες, με γράφεις κανονικά. Αλλά δεν αφού είχες πει 13. Αφού... Όχι, όχι. 10, σου είπα 9, 8, 9, 10 είχαν πει. Ναι. Αλλά αφού τα λέει ο Αντρέας, και εγώ τον Αντρέα θα ακούω. Άμα είναι, συμφωνώ. Να είσαι αγαπημένοι, πάμε για ειδήσεις.